Πάμε φίλες και φίλοι, τελευταίο παρτάκι για σήμερα από τον Νότο. Έχουμε εργασίες σε όλους μας, σε όλους τους τομείς, εξών των 6 και των 7. Σε όλους τους άλλους τομείς υπάρχουν εργάτες, συνεργεία και δουλεύουν. Λοιπόν, θα πρωτοξεκινήσω με τον πυλώνα μας, ο οποίος καλουπώθηκε στο τελευταίο του στάδιο, έτσι ώστε να σχηροδεντηθούν 20 πόντοι, έτσι, και να γίνει πένα να φτάσει στο ύψος των 40,60 μέτρων όπως είχαμε προείπει εδώ και καιρό, και όχι 39,60 και ο κάθε ένας πετάει την παπαρόλα του. Λοιπόν, μικρή σημασία έχει όμως να πετάμε παπαρόλες, έργο θέλουμε να γίνει, είτε είναι 39,20, είτε 39,40, είτε 150 μέτρα. Έργο να γίνει, να μπούμε στην αγκαστοφιά μας. Λοιπόν, τομέας 9, έτσι, οι εργάτες πάνω στο πέταλο, τις 16-17 και σκεπαστής αριθμό 11, δηλαδή την δυτική σκεπαστή. Πάμε να μπω στον 8, με τα παλικάρια πάνω εκεί, τους σιδεράδες να σιδερώνουν τελευταίες ατέλειες τους κακιδοφόρους, τελευταία μερεμέτια θα έλεγα, λες και είναι κατασκευασμένο ακόμα και είναι μερεμέτια, τελευταίες πινελιές καλύτερα. Μπαίνω στον 7, αυτά που ακούτε παιδιά είναι το γέμισμα, η θόρυβη, είναι το γέμισμα της μπετονιέρας στην πρέσα, γεμίζει η πρέσα από την μπετονιέρα, για του λόγου του αληθές. Εδώ είμαστε, εδώ που θα γίνει η υπογειοποίηση, η δερμπετών, οι μπετονιέρες και πίσω κι άλλοι, η πρέσα η λευκή με τα 5 βελόνια να έχουν λοξογύρι και η σωλήνας τώρα να ρέει το υλικό, το μπετόν δηλαδή, σε εκείνα τα σημεία που είχα τραβήξει και από ψηλά στη γωνία του Black Horse. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο απαγαλάκι που βλέπουμε τώρα εδώ πέρα, κάτι μεταφέρει και αυτό το κούτσκο. Όλοι συνεισφέρουν στα έργα της αγκαστοφιάς μας. Να ξέρετε παιδιά, τώρα που μίλαγα με τον Πάνο τον Βαγενά, έτσι, μιλάμε για ένα φανατικό ΑΕΚΤΖΙ. Μου λέει, το μόνο που θέλω Γιώργη είναι να γίνει το γήπεδο, τίποτα άλλο. Λοιπόν, θα το αναφέρω αυτό γιατί πρέπει να το αναφέρω. Καλοκαίρι του 19, σαν κατασκευή το γήπεδο είναι έτοιμο, έτσι, καλοκαίρι του 19 και λίγο πιο νωρίτερα. Βάλτε εσείς όμως καλοκαίρι 19 να είστε μέσα. Λοιπόν, καθώς εκεί έχουμε μια δραχτιά, ας πούμε, σιδέρων, πάνε να ντύσουν αυτά τα πλέγματα το τομέα των 9. Θα δείξω απέναντι που κατεβαίνει το μπαλκόνι, το μπαλκόνι που ήταν στον πυλώνα τον βόρειο ανατολικό, γινόταν η ενεμάτωση. Πάμε, είχαμε μείνει στο 5, πάμε να τον δούμε. Τα παλικάρια ψηλά εκεί βρίσκονται, γιατί σε λίγο θα σκυροδετήσουν, από ό,τι μου είπε ο χειριστής, κάποιες κολόνες. Λογικά αυτές οι 4 θα σκυροδετήσουν, έτσι, 4 μου είπε. Στα δυτικά, το παλικάρι που ανέβασε το καπέλο του, αυτό η μεγάλη μορφή, αϊκάρα, κάργα. Μικρή σημασία παιδιά έχει τι ομάδα είναι ο άλλος. Το θέμα είναι να είναι με το χαμόγελο στα χείλη, να είναι καταδεκτικός, να είναι συμπονετικός, να είναι άνθρωπος, έτσι. Τα λέω και τα ξαναλέω στο κανάλι, δεν ξέρω αν ακούγονται αυτά που λέω. Εσείς θέλετε να τα βλέπετε έργο, σε πολλούς ίσως σας χαλάει και η φωνή μου, αλλά εγώ αυτός είμαι και η περπατησιά δεν αλλάζω στα 50 μου.
Λοιπόν, πάμε. 5. 5 δυτικά, 5 ανατολικά. Αυτές οι δουλάπες θα σκληροδοτηθούν. Πάμε κερκιδοφόροι. Όλοι έχουν εμφανιστεί και οι 8 κερκιδοφόροι του τομέα 5. Μπαίνω τομέα 4, 21-22 θύρα. Πάνω τα παλικάρια πολεμάνε εκεί με τα σίδερα. Είναι σιδεράδες. Τελευταίες πινελιές, έτσι ώστε να έρθει να κάτσει ειδωκός στέψης. Μπαίνω δυτικό τομέα 3. Στα ψηλά που σκηνοθετήθηκε στο πρώτο παρτάκι που σας έδειχνα, έτσι, το στιθέο, και 3 τομέα στα κάτω. Μπαίνω στους ανατολικούς τομείς έμπροσθεν, 2, 1 και 12. Όπως είναι από σειρά από βορρά προς νότο, 2, 1 κεντρική, 12 η νότια. Φουλ εργάτες και εδώ. Εκεί οι κερκιδοφόροι με τα καλούπια. Εδώ ο 12 που τώρα παλεύεται από τεχνίτες του Βαγενά. Στον κάτω επίπεδο εδώ πέρα βγάζουν, όπως σας είπα και σας έδειξα στο πρώτο part, δεύτερο part, βγάζουν τις καλωσιές και την ξυλία και πάνω καλουπώνουν τον αυτό τομέα, το τομέα 12 δηλαδή. Λοιπόν, και η πρέσα να ρίγει συνεχώς, μπετό στον 11 και εδώ ο 11 στα μπροστινά, εδώ που θα είναι τα parking και θα μπαίνουν μάλλον είσοδο στον λεωφορείο τον Πούλμαν. Πάω να κάνω ακόμα ένα τρίλεπτο για να κλείσω το δεκάλεπτο, εκ του σύνεγγι στο τομέα των 9. Ζήτω για η καλά μας. Παιδιά, στις πλάτες του πετάλου της σκεπαστής και της 16-17, όπου ένα πλέγμα παίρνει την κάθοδο, έτσι ώστε να το πάρουν τα μαστόρια του κότσιρα και να το στήσουν και να το στρώσουν εδώ στο τομέα των 9. Zoom. Ωραία παιδιά, έκατσαν στην επιφάνεια τα πλέγματα και εδώ βλέπουμε διαστημικές κολόνες. Με ποιο ζούμε εδώ πέρα, του τομέα 11, που θα είναι ορατά, πιστεύω, όταν θα ετοιμαστεί η εγκαστοφιά, γιατί εδώ και πέρα από την κολόνα θα είναι πεζόδρομος, άλλα κόλπα. Μεγάλα κόλπα. Λοιπόν, από εδώ καταλάβατε πως είναι από μια άλλη οπτική γωνία το πέταλο. Πάω και από τα δυτικά τελείως, να πάρω και μια τελευταία λήψη από εκεί για να είμαι, πιστεύω, σωστό στην κάλυψη. Πάμε και να δείτε σε ένα μεγάλο φάσμα ευρυγόνιο πως είναι η 15, 16, 17 και η σκεπαστή 11 από τα δυτικά, έτσι, μέχρι να πάω εκεί περίπου στο BMW, να ανέβω πάνω για να σας δείξω τα ζουμερά. Πολλά σκυλιά ρε κορίτσια, γιατί όλα είναι θηλυκά, όλα γυναίκες, να τις δείξω, να τις δείξω. Τρεις γυναίκες με τέσσερις σκυλίτσες, αυτά είναι, γαμπρός πουθενά. Αναζητείτε, δεν θέλουν άντρα. Λοιπόν, αυτά είναι τα ωραία της ζωντανής μετάδοσης. Εγώ δεν κόβω τίποτα. Λοιπόν παιδιά, γιατί θεωρώ ότι δεν προσβάλλονται κανέναν με αυτά που παίρνω. Λοιπόν, τα παλικάρια εδώ, στον τομέα των 9. Λοιπόν, και με την εκκλησία μας, σαν τελευταία λήψη, την εγκατριάδα μας, ζήτω για έκανα αδέλφια. Ώρα σας καλή. Εγγραφέστε κουδουνάκι!